Είμαστε προετοιμασμένοι διαφορετικά. Κύριε Κυριαζήτη, θα ακούσουμε, μακάρι. Ναι. Πόσο θέλετε, κύριε. 7 λεπτά. 7 λεπτά. Συναδέλφες και συνάδελφοι, η υποεξεργασία διατάξης του παρόντος σχεδίου νόμου δημιουργούν μεγάλο προβληματισμό στην κοινωνία αλλά και στον νομικό κόσμο αναφορικά με τη σκοπιμότητα αλλαγής του υφιστάμενου πλαισίου και προεχόντως με τη σπουδή και την προχειρότητα που αυτό γίνεται. Και αυτό γιατί? Διότι βασικές και υπάγιες νομολογιακές και επιστημονικές παραδοχές αγνοούνται με τρόπο σκανδαλώδη, με αποτέλεσμα το παρόν νομοσχέδιο να μπορεί να χαρακτηριστεί ως προκλητικό και επικίνδυνο. Και είναι αντικειμενικός επικίνδυνο, καθώς εκ της εφαρμογής του θα δημιουργήσει σοβαρά κοινωνικά και νομικά προβλήματα, περισσότερα από αυτά που σκοπίζουμε και εξηγούμε. Φύλο, ως ήδη ακούστηκε, είναι μια βιολογική πραγματικότητα που ανάγεται στη φύση του ατόμου και στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του. Είναι δε μια φυσική διάκριση μεταξύ των ανθρώπων, η οποία ενδιαφέρει όχι μόνο το άτομα μεταξύ τους και τις σχέσεις που αυτά ιδρύουν, αλλά και την πολιτεία. Και ενδιαφέρει την πολιτεία γιατί η ιδιότητα συγκεκριμένου φύλου είναι συνυφασμένη τόσο με την άσκηση ή την άσκηση άσκησης ορισμένων δικαιωμάτων, όσο και με την νομική κατάσταση του προσώπου και τα ιδιαίτερα εκείνα στοιχεία που εν γέννη ταυτοποιούν και το διακρίνουν ως υποκείμενο του δικαίου. Και τι εννοώ? Το φύλο είναι ιδιαίτερη φυσική υπόσταση ενός προσώπου που επιτρέπει ή απαγορεύει κατά το οικογενειακό δίκαιο λόγου χάρη τη σύναψη του γάμου, μιας και απαγορεύεται ο γάμος μεταξύ ατόμων του ίδιου φύλου. Είναι αυτή που αποδίδει προσδιοριστικά την ιδιότητα του πατέρα και της μητέρας στα δημόσια έγγραφα ενός παιδιού. Είναι αυτή που κατά το άρθρο 4, παράγραφος 6 του συντάγματος, επιβάλλει τη στράτηση για τους Άρηνες. Είναι αυτή που επιβάλλει τις εκλογικές διαδικασίες. Είναι αυτή που επιτρέπει τη δυνατότητα απόκτηση την ιδιότητα του κληρικού ή την είσοδο στο Άγιο Όρος, για παράδειγμα. Είναι εκείνη που επιτρέπει στα καταφύσια ετερόφυλλα ζεύγη την υιοθεσία και ούτω καθεξής. Με τις προτινόμενες όμως διατάξεις επιλέγεται συνειδητά όλα αυτά να τα παρακάμπτεται και να τα αγνοείται. Και το άμεσο ερώτημα που γεννάται είναι αφενός σε τι αποσκοπούν αυτές οι μεταβολές στην νομοθεσία και αφετέρου πώς αυτές σταθμίζονται σε σχέση με το δημόσιο συμφέρον και την κοινωνική πραγματικότητα, όπως πολύ ορθά ανέφερε ο συνάδελφος και συζητητής του ΚΚΕ. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα τολμούσα να πω ότι σε θεωρητικό επίπεδο αριστερής ελευθεριότητας όλα αυτά για τα ατομικά δικαιώματα που αναφέρεται στην εντολική έκθεση μπορεί να ηχούν όμορφα στο ιδεολογικό περιορισμένο ακροατήριο που απευθύνονται. Αν δεν είναι έτσι, με το παρόν νομοσχέδιο δείχνεται ότι επιλέγεται να αγνοείται προκλητικά το δημόσιο συμφέρον, τη δημόσια τάξη και υπό ορισμένες εκφάσεις ακόμη και την ίδια την κοινωνία, υπό την έννοια ότι πρέπει να υπάρχει μια λογική και μια ισορροπία στις ανθρώπινες σχέσεις και στον τρόπο του ενόμου διακανονισμού τους. Και τι εννοώ προς το τελευταίο? Οι καταστάσεις που θα δημιουργηθούν από την εφαρμογή του νομοσχεδίου θα καταλήξουν σε ένα θρηματισμό της βιολογικής πραγματικότητας σε μια πρωτόγνωρη κοινωνική πρόκληση. Αλήθεια, πώς αντιμετωπιστούν σύμφωνα με τις προηγούμενες διατάξεις οι οριακές εκείνες περιπτώσεις που το μεταβιβαίνει νομικό φύλο δεν συνάδει με το φυσικό, συναπακαλώθω της μη ύπαρξης δικαστικής κρίσης και ενός ελάχιστου επίπεδου απαιτήσεων για την αλλαγή του φύλου? Αλήθεια, πώς θα αντιμετωπιστεί η περίπτωση άγαμης γυναίκας η οποία μεταβάλλει το φύλο της με τη διαδικασία που προβλέπει το νομοσχέδιο σε άντρα και ακολούθως συνάπτει γάμιο με θήλη και ως επιτρέπεται λόγω της αλλαγής ή το σύμφωνο συμβίωσης με άρενα και δεδομένης σημαντικής κατάστασης που δεν συνάδει με το φυσικό της φύλο τελικώς να κυοφορήσει, να καταστεί έγκυος? Πώς θα κατηγορηθεί το τέκνο της, υπό ποιο φύλο θα κατηγορηθεί φυσική μητέρα, δεδομένου ότι το νομικό της φύλο θα είναι διάφορο του φυσικού? Δηλαδή στην οικία ληξιαρκή πράξη θα εφαίνεται ως πατέρας ή ως μητέρα? Και τι κοινωνικά προβλήματα θα δημιουργηθούν αργότερα στο παιδί όταν στη ληξιαρκή πράξη γέννηση φαίνεται ότι διαθέτει δύο φυσικούς γονείς του ίδιου φύλου? Αυτά είναι ζητήματα που το νομοσχέδιο παραβλέπει και δεν αντιμετωπίζει. Και εδώ ξεκινούν τα προβλήματα. Ερχόμαστε στην εντολική έκθεση για να πιάσουμε το όλο θέμα από την αρχή. Η νομολογία ορθώς αναφέρει και καλώς απαιτεί την παρακολούθηση του έχοντος δυσφορία γένους από ιατρό. Το καταργείται. Όμως και αυτό. Με ποια σκοπιμότητα? Αν δεν έχει πιστοποιημένη δυσφορία γένους και δεν υπάσχει από τρανσεξουαλισμό, για ποιο λόγο να γίνει η αλλαγή του φύλου? Και αλήθεια, αφού σεβόμαστε τις προτιμήσεις του προσώπου, σε τι βλάπτει το δημόσιο συμφέρον ή το άτομο που αιτείται τη μεταβολή ή ύπαρξη σχετικού ιατρικού πιστοτικού, το οποίο μάλιστα δεν κοστίζει,
Είναι πασεφενές ότι η απέτηση για προσκόμιση πιστοποιητικού, την οποία καταργείται, διασφαλίζει κατά το πρώτο δημόσια τάξη, καθώς η προσκόμιση του τη σχετική εξασφαλίζει το πρόσωπο, δεν προβαίνει στην αλλαγή φύλου προς αστεϊσμό ή προς εξυπηρέτηση δολίων σκοπιμοτήτων, λόγω χάρη επισκοπού αποφυγής στράτευσης. Κατά δεύτερον, προστατεύει το ίδιο το άτομο, καθώς διασφαλίζει η βούληση που εκφράζει και δεν είναι επιπόλαια και προχόντως δεν είναι αποτέλεσμα ψυχικής διαταραχής. Διασφαλίζει όμως ταυτόχρονα και το ίδιο το κοινωνικό σύλλογο, υπό την έννοια ότι η δυσφορία γένους πιστοποιείται αντικειμενικά και η πολιτεία καλείται να επιλύσει τα κοινωνικά προβλήματα που δημιουργούνται από την αντιστοιχία των φύλων επί σκοπό αποκατάστασης αληθούς φύσης ενός προσώπου. Εξ αυτών γεννάται αντιληπτό ότι αν δεν υπάρξει ύπαρξη απέτησης προηγούμενης ιατρικής εξέτασης, θα γεννηθούν σοβαρά ζητήματα, τα οποία θα οδηγήσουν ακόμη και στην γελιοποίηση της σχετικής νομικής διαδικασίας που πάτε να θεσπίσετε. Αναφορικά τώρα με την απέτηση ιατρικής αγωγής ή παρέμβασης στα ανατομικά χαρακτηριστικά, είναι σεβαστές οι νομικές απόψεις, με τη σκληρότητα που η δεύτερη συνεπάγεται. Οφείλω όμως να τονίσω ότι στο πλαίσιο της ευαισθησίας που επιδεικνύεται, θα έπρεπε να αντιμετωπίζετε και το ζήτημα της μη κάλυψης του σχετικού κόστους, αναφέρθηκε και από τον συνάδελφο εισηγητή του ποταμιού, υποκρατικούς φορείς ασφάλισης, έτσι ώστε να δοθεί δυνατότητα αποκατάστασης της διάστασης μεταξύ φυσικού και νομικού φύλου, εφόσον τούτο επιθυμεί το υποκείμενο να μην, αν θέλετε, προβεί σε κόστος, να υποστεί σε κόστος. Ως προς το ζήτημα της ιατρικής αγωγής, δεν κατανοώ γιατί αυτό καταργείται από προαπαιτούμενο. Αφού το άτομο που θέλει να αποκαταστήσει το αληθές φύλο του, λογικό είναι να θέλει να λάβει τη σχετική αγωγή. Εάν δεν θέλει να τη λάβει, τότε τίθενται ζητήματα ως προς την σοβαρότητα της βούλησης του προσώπου σε ό,τι αφορά την αποκατάσταση του φύλου. Στο σημείο αυτό δεν μπορώ να μην σχολιάσω το γεγονός ότι στην εντολική έκθεση του νομοσχεδίου γίνεται αναφορά σε μια απόφαση του Ειρηνοδικείου Αθηνών, η οποία χαρακτηρίζεται ως ιστορική και τονίζεται το αμετάκλητό της. Το ότι έχει καταστεί αμετάκλητη δεν σημαίνει, κύριε Υπουργέ, ότι δημιούργησε δεσμευτικό νομολογιακό προηγούμενο για τα ομοιόμορφα δικαστήρια, καθώς ανάλογη απόφαση δεν υπάρχει του Αρίου Πάγου. Αυτό μου φαίνεται διαφεύγει της προσοχής του συντάκτης έκθεσης. Εν πάση περιπτώσει, εφόσον αφού υπάρχει αυτή η νομολογία, γιατί τότε εσείς νομοθετείτε? Μήπως γιατί δεν είναι κρατούσα ως νομολογία άποψη που σας ενδιαφέρει? Εντύπωση δεν προκαλεί το γεγονός ότι προβαίνει στην παραδοχή στη σελίδα 3 της ίδιας έκθεσης ότι έχει οριμάσει η ιδέα για αλλαγή της νομοθεσίας. Αλήθεια, δεν αντιλαμβάνομαι πώς την εννοείται αυτό και κυρίως πώς στηρίζεται. Γίνεται δε μια στην εταιρολογική έκθεση για την ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας σε κάποιο βαθμό που κάποιος μπορεί να συμφωνήσει. Στον αντίποδα όμως την ελεύθερη ανάπτυξη προσωπικότητας βρίσκεται η πολιτεία και οι κανόνες της. Και οι κανόνες αυτοί βρίσκονται σε αρμονία με το Σύνταγμα, τις βασικές επιταγές του φυσικού δικαίου, τις ανάγκες της κοινωνίας και με τη λογική. Αυτό όμως που πάτε να θεσπίσετε, κύριε Υπουργέ, βρίσκονται σε μια δυσαρμονία με το οικογενειακό δίκαιο, με το αξιακό σύστημα της κοινωνίας και κυρίως τις ελάχιστες απαιτήσεις που επιβάλλει η λογική, ούτως ώστε η νομική διόρθωση του φύλου να στοιχεί σε μια πιστοποιημένη από την πολιτεία ανάγκη του ίδιου του προσώπου. Γιατί δεν είναι απλά ζήτημα αυτοπροσδιορισμού και μόνο του υποκειμένου. Είναι και ζήτημα δημόσιας τάξης. Και εξηγούμε. Τι βλάπτει η προηγούμενη ιατρική εξέταση, ως ήδη ανέφερα? Σε τι βλάπτει η υποχρέωση προγενέστερης παιδιατρικής αγωγής, αυτή τη στιγμή που, δηλαδή, που αποδεικνύεται με ασφάλεια η δυσφορία γένους? Οφείλεται κατά αυτό να εξηγήσετε τους λόγους εκείνους που σας οδήγησαν να καταργήσετε αυτές τις κλίδες ασφαλείας που τα δικαστήρια παγίως και κατά την κρατούσα νομολογία έχουν θέσει. Και έρχομαι τώρα στο ζήτημα της μυστικότητας. Κύριε Κυριαζίδη, τελειώνω ένα λεπτό. Πάτε 9 λεπτά. Ένα λεπτό. Μου ζητήσατε 7 από τα 5. Ένα λεπτό. Ένα λεπτό, κύριε. Τελειώνω ένα λεπτό. Γιατί να μην αναφέρετε στα δημόσια έγγραφα ότι μεσολάβησε διόρθωση φύλου? Τι σκοπεί η μυστικότητα σε ό,τι αφορά τις δημόσιες αρχές? Δηλαδή, για παράδειγμα, η αστυνομία δεν θα δικαιούται να γνωρίζει ότι υπάρχει αλλαγή φύλου? Πώς θα ταυτοποιήσει το άτομο για τυχόν προγενέστερη ποινική θέση και κατάσταση, αν δεν έχει αυτή τη σχετική πληροφόρηση? Και γιατί να μην έχουν τη δυνατότητα οι δημόσιες αρχές ή και εκκλησιαστικές αρχές να γνωρίζουν το γεγονός της αλλαγής του φύλου? Πώς θα διασφαλιστεί το γεγονός της απαγόρευσης των γάμων μεταξύ ομοφύλων, όταν, για παράδειγμα, η απαγόρευση αυτή θα καταστρατηγείται όταν το αληθές φύλο είναι διάφορο του νομικού φύλου, συνεπία ψευδούς αλλαγής του? Εκτιμώ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι το παρόν νομοσχέδιο έχει πολλές και μεγάλες ατέλειες που καθιστούν την καταψήφισή του υποχρεωτική. Περιέχει παραδοχές και διατάξεις αμυγός προβληματικές και δεν αντιμετωπίζει με σοβαρότητα τα ζητήματα
που θα δημιουργούν προεχόντως στο οικογενειακό δίκαιο. Προβληματική επίσης παρίσταται πέρα των άλλων και μη θέσπιση ενός ορίου ηλικίας ικανού να διασφαλίσει τη σοβαρότητα της βούλησης. Αντιθέτως αυτή, τελειώνω κύριε Πρόεδρε, αντιθέτως αυτή αποτρέπει τις περιπτώσεις των αλλαγών εκείνων που δεν ενεργούνται με σοβαρότητα. Προβληματική είναι η μη διασφάλιση της πρόσβασης όλων των δημοσίων υπηρεσιών στα στοιχεία της διόρθωσης έτσι ώστε να είναι δυνατόν να προβαίνουν σε ταυτοποίηση του προσώπου. Προβληματική επίσης καθίσταται η δυνατότητα του ατόμου να επαναφέρει το φύλο που άλλαξε γεγονός που επιφυλάσσει δυστυχώς κατά στρατηγής. Εξέχως δεν προβληματική είναι κατά κύριο λόγο και μη ύπαρξη, τελειώνω κύριε Πρόεδρε, σταδίου ουσιαστικής δικαστικής κρίσης, αφού η δήλωση του προσώπου φαίνεται πλέον να αρκεί για την αλλαγή. Έχοντας υπόψη όλα αυτά, εκφράζω την ανησυχία μου και τον εντονότερο προβληματισμό για το περιεχόμενο του ολόγιου νομοσχεδίου. Και παρακαλώ για την απόσυρσή του.